Γεια σας. Και ξεκινάμε με τον κύριο Κουδουνάρη. Καλώς τη. Χαίρετε. Τι γίνεται? Εσείς θα μου πείτε. Αυτό το σύνολο δεν σου εφαρμόζει ωραία. Που έχεις επιλέξει. Εδώ εννοείται κι εσείς. Εκεί και πίσω στον ποπό. Πίσω είναι το. Το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο. Δεν είναι μόνο το μικρόφωνο, είναι και οι σούρες σε αυτό το ύφασμα που κάπως δεν είναι σωστές. Ναι. Σε σένα, είναι η φούστα λάθος, είναι η φούστα σε σχέση με το σώμα σου. Κάτι δεν συνεργάζεται. Mm-hmm. Εντάξει. Αυτά εδώ που γυρνάνε δεν είναι όλο λάθος αυτό. Mm-hmm. Το χρώμα σου πάει πάρα πολύ. Που αυτό το χρώμα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αυτό το λαδοκροκί. Μουσταρδί. Μουσταρδί. Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο χρώμα και εσένα σου πάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ωραία το συνδυάσεις με τα σημαίνια και όχι με χρυσά που θα είναι το αναμενόμενο. Ωραίο το μπόμπερ. Δεν μου αρέσει καθόλου η τσάντα σε σχέση με αυτά που βγάζουν μια άλλη λάμψη, πολύ πιο plural και glamorous κτλ. Ναι, ήταν πιο ασημένια. Αυτή δηλαδή που είναι πιο μαύρη, κάνει πιο ethnic. Δεν ταιριάζει με αυτά τα κοσμήματα. Και τα παπούτσια αυτά μου είναι πολύ αδιάφορα για αυτό το look που πήγες να κάνεις με το cropped, με τον bomber κτλ. Ήθελα κάτι τελείως διαφορετικό, πιο chunky, πιο ψηλό, πλατφόρμα, κοθόρνους, άλλο πράγμα. Εντάξει. Mm-hmm. Το layering σε αυτά τα κοσμήματα είναι αυτό που τα σώζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο. Πάμε στην Evelyn. Ζέτα μου. Όντως σου πάει πάρα πολύ αυτό το χρώμα και σε αυτό σου βοηθάει πάρα πολύ και το χρώμα των μαλλιών σου και αυτό το χτένισμα που έχεις κάνει και το μακιγιάζ σου. Έχεις κάνει και πολύ ωραία, πολύ ωραίο συνδυασμό με τον μπόμπερ που έχεις επιλέξει. Πάρα πολύ ωραίο. Τα παπούτσια σου, ναι μεν μου αρέσει η ιδέα του φιδιού που έχεις βάλει, αλλά όχι αυτό το παπούτσι. Θα έπρεπε να είναι ή κάτι σαν δίπατο ή μία μπότα. Με τα κοσμήματα. Πάρα πολύ ωραίο layering από κοσμήματα, απλά δεν μου αρέσει καθόλου που καταλήγουν μετά την μπλούζα σου. Ναι. Θα έπρεπε να είναι όλα, ή να τα έχεις φέρει πιο πίσω, να τα έχεις πιάσει. Έστω με μία παραμάνα να το έχεις κλέψει και να κατέληγαν ακριβώς το τελείωμα της μπλούζας σου, δεν θα έπρεπε να κατεβούν τόσο πολύ, γιατί τώρα είναι σαν να σου έχουν βάλει πάρα πολλά κοσμήματα για να μας δείξεις αυτά τα υπέροχα λαμπερά κοσμήματα, να μας δείξεις και τα σκουλαρίκια σου. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία η επιλογή που έχεις κάνει και το σημερινό θέμα είναι εντυπωσιακά κοσμήματα. Ναι, είσαι εντυπωσιακή. Στη τσάντα σου θα ήθελα κάτι πιο σταθερό, όχι mm-hmm. τόσο μπόχο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό είναι για ένα ωραίο καλοκαιρινό μπόχο look που θα τέριαζε πάρα πολύ όμορφα, αλλά τώρα θα ήθελα, αν ήθελες πάλι μια λαμπερή τσάντα, θα έπρεπε να είναι μια ωραία τετράγωνη σκληρή τσαντούλα. Φάκελο ίσως. Και φάκελο. Δεν θα το πρότεινα ποτέ σε ένα. Λογικό. Δεν θα το πρότεινα ποτέ σε ένα κλαμπ το φάκελο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλά συγκεκριμένα. Λάκι μου. Ζέτα, σου είπα για τα παπούτσια, για την τσάντα. Θα σου πω κι εγώ, θα αρχίσω από τον μπουφάν. Αυτό το μπουφάν, το οποίο είναι πιο αλήτικο και είναι και διακοσμημένο, δεν θεωρώ ότι θα πήγαινε με αυτό το look εντελώς. Θα μου άρεσε δηλαδή με ένα άλλο στυλ, με jean, με κάτι διαφορετικό. Και ειδικότερα δεν πηγαίνει με τα παπούτσια. Ένα look έχει αυτό, άλλο look έχουν τα παπούτσια. Τα κομψά αυτά παπούτσια που ήταν σε λάθος σύνολο. Τώρα, εάν πηγαίνουμε σε έναν DJ που είναι rapper ή κάτι τέλος πάντων προχωρημένος, αυτοί φοράνε chain, έτσι κι αλλιώς, αλυσίδες. Γι' αυτό το λόγο εσύ, καταρχήν οι γκουρμέ αλυσίδες σε μία γυναίκα δεν πάνε πάνω από το ύψος το εδώ. Δηλαδή πάνε γύρω από το λαιμό και μέχρι εδώ. Mm-hmm. Δεν πάνε να κρέμονται. Εδώ έχεις κάνει μία υπερβολή και είναι σαν να είσαι στα αυτόν που έκανε τα κοσμήματα που έχεις πάει στη Θεσσαλονίκη και σε έχει βάλει, αντί να τις βάλει σε μία κούκλα πάνω, τις έβαλε σε σένα για να κάνουν το δικαιωματολόγιο του. Είναι λίγο υπερβολή. Όμως θα αξιολογήσω την ωραία προσπάθεια και θα βάλω και εγώ ένα καλό βαθμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλά, τελικά. Τελικά. Τελική βαθμολογία 10,9. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, Ζέτα.